Αυτές οι εικόνες αντικρίζουν οι πρώτοι τουρίστες σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους που καταλήγουν στην παραλιακή ζώνη της Χερσονήσου. Επαγγελματίες ξεσπούν στο τηλεοπτικό φακό για τους αργούς όπως τόνους αριθμούς εκτέλεσης του έργου ανάπλασης της Οδού Δημοκρατίας και ενώ έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Έχουμε γίνει ρεζίλοι σε όλη την Ευρώπη. Έχουν έρθει τουρίστες, έρχονται οι τουρίστες και γελάνε με την Ελλάδα. Και καλά κάνουνε. Αλλά θέλουνε τους τουρίστες, θέλουνε τα λεφτά. Όχι ρε φίλε. Με αυτή την υποδομή πρέπει να ντρέπεσαι να υποδέχεσαι τουρίστες. Γιατί είναι αμαία, είναι αναπηρικά, είναι καροτσάκια με παιδιά. Να σεβόμαστε λίγο, να μην θέλουμε μόνο τα λεφτά. Στις κακές καιρικές συνθήκες αποδίδει τις καθυστερήσεις η Δημοτική Αρχή. Σε 10 ημέρες ο δρόμος θα ασφαλτοστρωθεί, ενώ οι εργασίες πλακοστρώσεων θα ολοκληρωθούν στις αρχές του επόμενου μήνα, όπως υποστηρίζει ο Γιάννης Έγκος. Από 20 Δεκέμβρη μέχρι 31 Ιανουαρίου εδώ δεν πάτησε ούτε ένας εργάτης. Το νερό κόβεται, δεν ειδοποιεί κανείς. Εδώ έχουμε μαγαζί, τα μηχανάκια σέρβις κάθε εβδομάδα, οι αλυσίδες πάγανε από τις λάσπες. Είναι ακόμα σε κακό χάλι, μπάζα, δεν μπορούν να περάσει οι τουρίστες. Κοίταξε, ωραίο θα γίνει, αλλά πρέπει να κάνουμε και υπομονή. Περίπου 15 τσάρτερ καταφθάνουν καθημερινά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τις προετοιμασίες στα ξενοδοχεία να είναι πυρετώδεις και όπως εκτιμάται, στις αρχές Μαΐου θα έχει ανοίξει το σύνολο των ξενοδοχείων. Έχουμε κάποιο ψιλοπάγωμα λόγω πολέμου, αλλά αυτό πιστεύω πως θα το ξεπεράσουμε. Πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος. Μας προβληματίζει διότι δεν υπάρχει σταθερότητα και αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι το κόστος. Το κόστος έχει ανέβει στα ύψη. Έχουμε 38% πάνω στο F&B, τρόφιμο και ποτό, 70% πάνω στην ενέργεια και 15% αύξηση στο προσωπικό. Οι λογαριασμοί ρεύματος είναι στο 68% περίπου πάνω από πέρυσι. Περιμένουμε να έρθει κόσμος, να δούμε τι θα γίνει. Μακάρι φέτος να είναι τα πράγματα πιο καλά. Ορισμένα έχουν ανοίξει, έχει λίγο κόσμο, ακυρώσεις δεν έχει μέχρι τώρα, θα δούμε, θα δείξει. Οι ελέγχοι ακόμα γίνονται, αλλά οι τουρίστες δεν έχουν πιστοποιητικά. Πολλές χώρες δεν έχουν πιστοποιητικά, οπότε πώς θα τους τσεκέρνουμε για μέσα, αφού δεν έχουν. Δεν έχει σημασία και διακόπτες να έχεις κατεβασμένους, σου έρχονται τα πάγια, σε μαγαζί κλειστό 200 ευρώ πάγια. Πέρυσι ήταν τα πάγια μας 80-90 ευρώ το μήνα. Κλειστό, δεν δουλεύει τίποτα, δεν γυρίζει τίποτα, δεν δουλεύει τίποτα, 200 ευρώ πάγια. Ήδη επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης αντικρίζουν τα πάγια φωτιά στους λογαριασμούς ρεύματος και προβληματίζονται και τα ενεργειακά κόστη, τα οποία αναμένεται να επιφέρουν αλλαγές ακόμη και στο μενού, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τις τικανιτές πατάτες. Λογικό είναι να υπάρξει ένα μεγάλο πρόβλημα, έτσι, αφού και πολλοί σκέφτονται να μην έχουν πατάτες τικανιτές. Στο φαγητό εκεί που έβαζες 16 πατάτες, μπορεί να βάλεις τώρα μόνο, ξέρω εγώ, 14. Και αυτοί που θα έρθουν σίγουρα θα είναι λίγο πιο οικονομικά, πιο δύσκολο να σπαταλίσουν χρήματα. Και στα ποτά και στα πάντα, όλα έχουν πάρει πάνω. Σε όλα θα γίνουν αναπροσαρμογές στις τιμές. Υπάρχει λίγη αβεβαιότητα ακόμα. Πιστεύουμε όλοι εδώ οι εμπόροι από συζητήσεις που κάνουμε όλο το χειμώνα ότι θα είναι μειωμένη η αγοραστική κίνηση. Τα ενεργειακά κόστη και όχι μόνο και είναι ακόμη περισσότερο τους ξενοδόχους, ενώ για το 2023 προβλέπουν σημαντική αύξηση στα πακέτα διακοπών. Η κόκκινη γραμμή θα είναι 10% αύξηση, το λιγότερο που θα δοθεί. Σημαντική αύξηση τουριστών αναμένεται και από Ισραήλ, όπως ενημέρωσε το Περιφερειάρχη Κρήτης, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα. Ήδη σημειώνεται μεγάλη αύξηση του τουριστικού ρεύματος και θέλουμε να πούμε ότι περιμένουμε μεγάλο αριθμό Ισραηλινών να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά να τονίσουμε ότι οι Ισραηλινοί ενδιαφέρονται όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά προπάντων για την Κρήτη. Σας νιώθουμε σαν το σπίτι μας.